Οργισμένοι διαδηλωτές κατά των αστυνομικών δυνάμεων στην Βολιβία πετούν αντικείμενα και φωνάζουν συνθήματα. Σε άλλο σημείο της χώρας, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταστήματα, ενώ έριξαν και το άγαλμα του πρώην Προέδρου της Βολιβίας, Ούγκο Τσάβες. Εν μέσω των ταραχών και των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ο πρόεδρος Εύο Μοράλες φαίνεται να παίρνει το προβάδισμα των 10 μονάδων εναντί του Κάρλος Μέσα, με το 98% των ψήφων να είναι καταμετρημένο. Η βραδύτητα της καταμέτρησης των ψήφων όμως έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι πρόκειται να ζήσουμε σε δικτατορία, όπως η Κούβα και η Βενεζουέλα. Δεν είναι η δικτατορία ενός τυράννου. Είναι ο κύριος πρόεδρος Εύο Μοράλες που θέλει να είναι στην εξουσία και δεν θέλει να φύγει. Η χώρα παρέλυσε καθώς οργανώσεις και κόμματα κάλεσαν σε γενική απεργία και μαζικές κινητοποιήσεις. Ο Μοράλες, ο πρώτος αυτόχθονας πρόεδρος της Βολιβίας που κυβερνά σχεδόν 14 χρόνια, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να προχωρήσει σε πραξικόπημα. Ενώ από την πλευρά της η αντιπολίτευση μίλα για νοθευμένο εκλογικό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος συστηματικά παραβιάζει το σύστημα και το κράτος δικαίου μέσω της αξίωσής του να συνεχίσει να διεκδικεί την εξουσία. Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών έκρινε πως ο Μοράλες δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κέρδισε καθαρά ακόμα και αν εξασφαλίσει διαφορά 10 μονάδων και ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος στις 15 Δεκεμβρίου.